Ένα σπουδαίο παιχνίδι. Νούμερο 14, Παναγιώτης Κατσιανός. Νούμερο 21, Στάδης Ρώτας. Και οι βοηθοί δίνουν το OK στον Αρετόπουλο. Ποιος κοιτάζει για τελευταία φορά το ρολόι του και σφυρίζει. Άστοχη εκτίμηση από τον Ολίσε. Καράς φέρνει την μπάλα στο αριστερό, βγάζει σέντρα. Αφιταλαντεύτηκε αν πρέπει να πέσει με κεφαλιά ψαράκι να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Η μπάλα τελικά πέρασε από τον Ακώστα που βλέπετε εδώ. Ακώστα κρατάει την μπάλα. Βγάζει τελικά τη σέντρα. Απομακρύνει ο Έλστνερ και τελικά ο Ίμπε. Πάσα για τον Καραγκούνη και τώρα βγαίνει ο Μπρέσκα από τη δεξιά πλευρά και έχει κοντά τον Πουλίδο, τον αρχηγό του Άρη. Κάνει κίνηση προς τα μέσα ο Σλοβαίνος, θέλει να περάσει την περιοχή. Πήγε να πέσει, ξανασηκώθηκε. Πουλίδο, απομακρύνει. Νέα προσπάθεια από τον Τζουμάνι. Τσουμάνης, ο οποίος με τα λεπτά συμμετοχής τώρα πέρασε στην πρώτη θέση των παικτών του Άρη που έχουν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, τον μεγαλύτερο, ήταν μαζί με τον Τάτο. Εδώ και πάλι ο Μπρέσκα και από μία άλλη οπτική γωνία. 15ο λεπτό της συνάντησης, παραμένει το 0-0. Η μπάλα περνάει, Μπουζάνης μπλοκάρει. Με διπλή προσπάθεια. Είχε και δύο παίκτες μπροστά του, οι οποίοι ενδεχομένως του έκρυβαν το πεδίο. Κανείς από αυτούς που πήδηξαν δεν βρήκε την μπάλα. Κάποιος προσπάθησε με το χέρι εκεί. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Θα γίνει ένα σούτ ασθενές τελικά. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη με τον Τριανταφυλάκο, ο οποίος βρέθηκε σε θέση με το αριστερό. Και είχε πεδίο μπροστά του. Θα ξαναδούμε εδώ. Εκτέλεση corner από τον Σουνά. Η μπάλα περνάει από όλους. Ο Τριανταφυλάκος με το αριστερό δεν πιάνει έτσι όπως θα ήθελε. Με δύναμη τουλάχιστον το σουτ. Πήδηξε πιο μπροστά ο Πουλίδο. Δεν έπιασε την κεφαλιά. Και τελικά ο Ακώστα που πήγε πάλι από αριστερά. Για τον Κατσιερό που ανεβαίνει. Θέλει να περάσει και τα καταφέρνει. Και τελικά η μπάλα διαμαρτύρει ο Κατσιερός ότι χτύπησε στο χέρι αμυντικού. Εκτός αν οι κινήσεις του είναι υπερβολικές. Φάνηκε από εδώ απόκρουση, αλλά δεν μπορώ να ξέρω πού βρήκε η μπάλα και κατέληξε κόρνερ. Για να ξαναδούμε εδώ. Κατσιαρός. Ναι. Είναι πέναλτι. Μπάλα καθαρά. Βεβαίως. Κάνει και κίνηση. Συνέχεια όμως το παιχνίδι. Βγαίνει ο Μπουζάνης. Χάνει την μπάλα. Προσπάθεια του Ολίσε Καπετάνος με τη μία μπλοκάρει ο Μπουζάνης. Δύο πολύ καλές στιγμές στο παιχνίδι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εναρχείο Αρετόπουλος αγνοεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου. Και στη συνέχεια έρχεται ο καπετάνος να στείλει την μπάλα νομίζοντας πως ο Μπουζάνης είναι εκτός, αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη ήταν όρθιος και στη θέση του και μπλόκαρε την μπάλα. Αυτά στο 33ο λεπτό της συνάντησης. Παραμένει το 0-0. Μπουζάνης θέλει να αποφύγει τον Μπρέσκα, ο οποίος γίνεται φορ στη συγκεκριμένη φάση. Κεφαλιά του Κατσιαρού από τη διεισδυτικότητα του οποίου, και εδώ βλέπετε και πάλι, ο Μπουζάνης χάνει προς τιμή την μπάλα. Ο Λίσε τον ενοχλεί, σηκώνεται όμως ο τερματοφύλακας, έρχεται ο καπετάνος, στέλνει την μπάλα προς τα εκεί, φεύγει ο Μπρέσκα. Όμως έχει σταματήσει η εξέλιξη, έχει σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου, διαμαρτύρεται ο Σλοβαίνος. Αλλά εφόσον σφύριξε ο Αρετόπουλος, πήρε περίπτωση συνέχεια να συνεχίσει το παιχνίδι ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου. Για να ξαναδούμε εδώ. Εδώ, εκεί γίνεται το φάουλ. Φεύγει μπάλα, πάει στον Μπρέσκα. Δεν αφήνει το πλεονέκτημα ο Αρετόπουλος. Σουνάς ανοίγει για τον Τσουμάνι. Βάζει την μπάλα μπροστά, έχει χώρο. Ανοίγεται ο Ίμπε. Θα προτιμήσει ένα σουτ. Φιλόδοξο, συρτό. Είναι και δύναμη όμως. Μπλόκαρε ο Γκίτκος. Από τον Κατσιαρό στον καπετάνο, από εκεί στον Κούρμα. Αλλάζει παιχνίδι για τον Μπρέσκα. Πρώτος πάνω στην μπάλα. Έχει κοντά του τον Τζουμάνι. Σουτ Μπουζάνης. Ενστικτόδης απόκρουση. Μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Με δύναμη αυτή τη φορά. Βρήκε την μπάλα έτσι όπως θα ήθελε ο Σλοβάκος. Και πάλι η κίνησή του. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Με δύναμη. Μπάλα με πολλά φάλτσα.
Ξαπάλι. Δυνατή, αλλά βρίσκεται ο Κατσιάρος, ο οποίος έμεινε εκεί. Θα βγάλει τη σέντρα για τον καπετάνο. Ο καπετάνος στην μπάλα στο αριστερό, ευθύβολο σούτ, άστοχο όμως. 41 λεπτό, παραμένει το 0. Κατσιάρος βρίσκει τον καπετάνο, κοντρολάρει, έχει εστία μπροστά του, αστοχή όμως. Βγαίνει ο Έλσνερ, πρώτος πάνω στην μπάλα, Πουλίδο, από την αριστερή πλευρά. Από τον Καραγιάννη για τον Σουνά, τρέχει όμως και ο Ίμπε, έχει την ίδια ευθεία με την μπάλα. Θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά, out! Εκπληκτική ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ. Με τον Αγγελούδη. Πολύ καλή σέντρα από τον Ίμπε, πετάχθηκε στην πορεία της μπάλας ο Νίκος Αγγελούδης. Με φάλτσο κεφαλιά ψαράκι, η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκίτκου. Και πάλι εδώ η πολύ καλή στιγμή για τον Άρη να περάσει μπροστά. Κατσίκης έτοιμος να μπει. Στην πρώτη αλλαγή του αγώνα, πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό Βόλου. Πάσα για τον Μπρέσκα που μπαίνει στην περιοχή, παράλληλη σέντρα Μπουζάνης. Πρώτου Ακώστα που εφορμούσε. Δεν ήταν δυνατή για να περάσει από τον Μπουζάνη. Αγγελούδης θα κάνει το λάθος. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ενισχύουν την προσπάθεια της ομάδας του Σγκούρμα. Μέσα στην περιοχή θέλει να περάσει, κλείνει όμορφα ο Πουλίδο και έξυπνα. Μπουζάνης τα λέει και με τον Καραγκούνη. 62 λεπτό της συνάντησης. Εδώ και πάλι προσπάθεια του Πουλίδο. Πήρε την ταχύτητα του Γκούρμα. Ο Άρης ούτως ή άλλως είναι πιο μπροστά από τον Ολυμπιακό Βόλου όσον αφορά την προετοιμασία και την αγωνιστική κινητικότητα. 5 παιχνίδια ο ένας, ένα μόλις ο άλλος. Τριανταφυλάκος. Πλασέ πάνω από το δοκάρι του Γκίτκου. Πολύ καλή σκέψη από τον Βασίλη Τριανταφυλάκο. Παίρνει και αυτό το χρόνο που θέλει. Ο Μανιά στο παιχνίδι τώρα. Θα πάρει την καπετάνος για τον Κατσίκη. Καπετάνος Μπρέσκα δεξιά, Γενκά Κώστα αριστερά. Στο κέντρο ο Ρόκας. Κάθετη πάσα. Καλή έμπνευση από τον καπετάνο Μπρέσκα. Μπρέσκα φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κόρνερ. Κατσίκης, δεν υπάρχει κάποιος κοντά του. Χλιαρό σούτ, την μπάλα στο δοκάρι, γκολ. 1-0. Ένα πολύ αδύναμο σούτ με το αριστερό από τον Κατσίκη που βλέπετε εδώ. Τη χρυσή ενδεχομένως αλλαγή του Γιώργου Βαζάκα. Ευνηδιάζει τον Μπουζάνη, η μπάλα βρίσκει τη ρίζα της αριστερής καθέτου δοκού και στη συνέχεια αυτό γκολ. Εκτός αν πέρασε τη γραμμή. Θα δούμε, κοντά στην μπάλα είναι ο Καραγκούνης. Μπάλα, ναι, η μπάλα έχει περάσει, χρεώνεται τον γκολ στο Κατσίκη. Ο Έλσνερ δεν μπόρεσε να σώσει. Χρεώνεται τον γκολ στο Κατσίκη, αναφίβολα η μπάλα βρίσκει το δοκάρι και συνέχεια περνά στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Έλσνερ να τη βγάλει. Ο Λίκοβιτς εκεί που πίστεψε ότι με τις αλλαγές θα μπορούσε κάτι θετικό να κάνει, να βάλει αυτός πρώτος τον γκολ, πετύχει ο Ολυμπιακός Βόλου. Μπρέσκα. Πέφτει εκτός περιοχής. Όχι, τίποτα λέει. Παρετόπουλος έτρεξε. Προς το παρόν νομίζαμε θα βγάλει και κίτρινη κάρτα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αποδοκιμάζεται ο Αρετόπουλος. Εδώ για να ξαναδούμε Μπρέσκα. Έχει ψωμένο το πόδι ακόμη ο Οικονομόπουλος. Και πάλι εδώ, από άλλη οπτική γωνία. Ναι, είναι έξω, αλλά είναι φάουλ. Μπρέσκα. Καράς με τη μία. Η μπάλα κολλάει. Μένει μέσα στην περιοχή. Μπαίνει και ο Γενικά στη μάχη. Τελικά απομακρύνει την μπάλα. Τάψε στη συνέχεια την μπάλα. Και πάλι εδώ ο Καράς. Τρέχει ο Ακώστα. Είναι με τον Καραγκούνη. Πέφτει και ο Γενκά.
κανείς από όλους, η μπάλα απομακρύνεται. Καραγκούνης Ακώστα. Έρχεται ο Γενκά. Ο Μπρέσκα πάει στα πλάγια. Γενκά απευθείας. Out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Από το αριστερό του Γενκά. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπουζάνη. Και πάλι εδώ η πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό να διπλασιάσει τα γκολ. Σχεδόν με την εκπνοή του αγώνα. Και πάλι, δείτε πόσο κοντά πέρασε η μπάλα.